Επιστρέφουμε στο θέμα της ημέρας, μάλλον θα είναι θέμα για αρκετές ημέρες, την προκλητική αυτή απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει σε τζαμί την εμβληματική Αγία Σοφία και θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον διδάσκον στο τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών, αλλά και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Μάρκο Τρούλη. Κύριε Τρούλη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας κύριε Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ρεθυμνιώτικης καταγωγής, βεβαίως, κύριε Τρούλη. Ρεθυμνιώτικης, μάλιστα. Βεβαίως. Είμαστε λοιπόν, συγχωριανοί. Έτσι, κάπως έτσι. Να ξεκινήσουμε, λοιπόν, επειδή έχουμε μία πραγματική παγκόσμια κατακραυγή. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή καλύτερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μία μετά την άλλη, βγάζουν ανακοινώσεις. Έχουμε δυσαρέσκεια από το State Department, αντιδράσεις από την ελληνική κυβέρνηση. Και θα αντιστρέψω λίγο το πρώτο ερώτημα. Έπεσαν από τα σύννεφα όλοι αυτοί, δηλαδή πίστευαν ότι αυτό που ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες απλά ήταν μία ακόμα απειλή του Ερντογάν? Δεν θα έπρεπε να πέσουν από τα σύννεφα. Και αυτό γιατί θα έπρεπε να ερμηνεύουμε την Τουρκία, να αναλύουμε την Τουρκία και εδώ στην Ελλάδα, αλλά φυσικά και μεγάλες δυνάμεις το κάνουν ήδη, με βάση το γενικό της προσανατολισμό, όπως αυτός διαμορφώνεται τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια. Ο γενικός προσανατολισμός αφορά την κατανομή ισχύως στο περιφερειακό υποσύστημα. Αυτός ερμηνεύει τη συμπεριφορά της Τουρκίας και στο εσωτερικό της. Δεν νομίζω ότι είναι επαρκείς αναλύσεις που εστιάζουν αποκλειστικά στο εσωτερικό της Τουρκίας, στους εσωτερικούς συσχετισμούς, στα λεγόμενα party politics, δηλαδή στους διακομματικούς διαγωνισμούς. Έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα να αναλύουμε τα πράγματα με βάση του πότε θα γίνουν εκλογές ή πότε θα γίνει ένας σχηματισμός για να ερμηνεύσουμε τη στάση του Πρωθυπουργού ή του τάδε πολιτικού. Mm-hmm. Όμως στην Τουρκία δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι έτσι. Είναι αρκετά πιο πολύπλοκα. Έγραψα πρόσφατα σε ένα άρθρο μου ότι ακόμα και ο Κεμάλ, αν βρισκόταν αυτή τη στιγμή στην εξουσία, θα έκανε ακριβώς το ίδιο. Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής, να συμπληρώσω στο ερώτημά μου, επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Τουρκίας και ένα επικυρωμένο, υπογεγραμμένο διάταγμα από τον πρόεδρο Ερντογάν. Αυτό είναι αρκετό για τα δεδομένα μίας χώρας, γιατί μιλάμε για ένα εμβληματικό μνημείο που προστατεύεται από την UNESCO, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ορθοδοξία. Είναι πλέον ένα δυνατό χαρτί για να γίνει πράγματι αυτό το οποίο αποφασίστηκε πράξη? Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Είναι μια κατάσταση στην οποία δεν μπορεί να ανατραπεί. Ξέρετε, στις αυτονόητα πράγματα στον δυτικό κόσμο, όπως ο σεβασμός στις διεθνείς συμβάσεις ή ο σεβασμός στις διατάξεις της UNESCO, αυτά δεν είναι τόσο αυτονόητα όσον αφορά την Τουρκία. Η Τουρκία μας τα αποδεικνύει αυτό. Ξέρετε, προφανώς δεν μπορούμε να συζητήσουμε επ' αυτής της βάσης για την Τουρκία. Η Τουρκία πλέον έχει το ελεύθερο να πράξει ό,τι θέλει. Οι αντιδράσεις, όπως βλέπετε, είναι χλιαρές στο επίπεδο των μεγάλων δυνάμεων. Είναι των, στο επίπεδο απλών δηλώσεων μέχρι στιγμής. Είναι στο επίπεδο των απλών δηλώσεων. Ξέρετε, δεν θα πρέπει να μας εντυπωσιάζει αυτό. Το έχουμε ξαναδεί. Το έχουμε δει στο παρελθόν για πολύ σοβαρότερα πράγματα, για γενοκτονικές πρακτικές που είχε εφαρμόσει η Τουρκία και στα ανατολικά της σύνορα και στη Βόρειο Συρία και στο Βόρειο Ιράκ. Πολλό δε μάλλον δεν θα πρέπει να μας εντυπωσιάζει με αυτό το γεγονός. Θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει, κύριε Τρούλη, σε μια διεθνής απομόνωση την Τουρκία? Και γιατί το λέω αυτό? Ναι, μεν κρατάω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα αυτό που είπατε, ότι έχουμε χλιαρές αντιδράσεις. Από την άλλη όμως, θα μπορούσαν να ασκηθούν τις επόμενες ημέρες και πιο έντονες πιέσεις. Δηλαδή, έχουμε δηλώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσεις από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ελληνική κυβέρνηση που λέει ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας. Αυτό θα μπορούσε να φέρει και ένα θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά την απομόνωση της Τουρκίας σε μια περίοδο που έχει μια εξαιρετικά προκλητική στάση. Ακούω σε όλα τα μέσα ότι η ελληνική κυβέρνηση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, κάνει κινήσεις σε όλα τα φόρα.
Επειδή συνήθως γκρινιάζουμε, καλό είναι να το αναγνωρίσουμε, είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Όμως εγώ ως ακαδημαϊκός δεν μπορώ να πω στην κομματική συζήτηση. Οφείλω να πω για τις διαχρονικές παθογένειες και νομίζω ότι αυτές είναι που δεν μας επιτρέπουν να πάμε στην κατεύθυνση που λέτε, δηλαδή στην κατεύθυνση της καταδίκησης Τουρκίας. Γιατί ξέρετε, το να έρθουν οι μεγάλες δυνάμεις ή διεθνείς οργανισμοί ως άλλοι μεσίες και να επιβάλλουν την εφαρμογή των διατάξεων του διεθνούς. Ας μην το περιμένουμε. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε εμείς συνθήκες αντισυσπήρωσης και αντίδρασης στην περιφέρεια. Εμείς ως Ελλάδα πρέπει να αναζητήσουμε τις κατάλληλες συμμαχίες και να ασκήσουμε μια πιο ενεργητική, μια πιο αποφασιστική στρατηγική έναντι της Τουρκίας. Και ξέρετε, μια στρατηγική η οποία να έχει γνώμονα την ορθή ανάλυση, την ορθή ανάγνωση. Έχουμε φτάσει σήμερα να αναμένουμε σωτηρία από τον Ιμάμογλου. Αντί να αναζητούμε τη σωτηρία μας στο εσωτερικό της δικής μας χώρας, μέσα από, ξέρετε, ή από την τρέχουσα κυβέρνηση, ή από την αντιπολίτευση, ή από οποιοδήποτε κόμμα, από έναν ηγέτη στη χώρα μας, δεν ξέρω, έχουμε φτάσει να ελπίζουμε στις εσωτερικές αλλαγές της Τουρκίας για να βοηθούμε εμείς. Άρα να υποθέσω ότι εδώ πέρα υπάρχει και μια έντονη ολιγορία από την πλευρά της πατρίδας μας σε ένα τέτοιο ζήτημα που προσβάλλει ολόκληρη την παγκόσμια ορθοδοξία, προσβάλλει την ορθοδοξία, τον χριστιανισμό. Μιλάμε για ένα εμβληματικό μνημείο που έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά και στην ψυχή κάθε Έλληνα. Επιτρέψτε μου να μην πω στην συζήτηση, γιατί είναι ένα ζήτημα, θα αδικούσα την κυβέρνηση να πω κάτι τέτοιο, γιατί είναι ένα ζήτημα που τρέχει, οι αντιδράσεις θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξουν από την ελληνική κυβέρνηση και οι ανάλογες κινήσεις. Εγώ θα ήθελα να σταθώ, όπως σας είπα και στην αρχή, στο γενικό προσανατολισμό της Τουρκίας. Ξέρετε, δεν είναι το πρόβλημα η Αγία Σοφιά από μόνη της, ο Καστελόριζο από μόνο του, η Κύπρος από μόνη της ή ο Εύρος από μόνος του. Το πρόβλημα είναι η στρατηγική Τουρκία συνολικά. Η συνολική ηγεμονική... Άρα θεωρείτε ότι αυτό είναι ένας ακόμα κρίκος ενός σχεδίου, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μία έντονη προκλητικότητα που βάζει στο χάρτη ελληνικά νησιά την Κρήτη. Όλη αυτή την κινητικότητα και τα μνημόνια με τη Λιβύη, την κατάσταση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, είναι ένα ακόμα επεισόδιο ενός οργανωμένου σχεδίου. Και αυτό το οργανωμένο σχέδιο μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Δηλαδή μπορεί να μας αγγίξει ακόμα πιο ουσιαστικά, όχι απλά στα πλαίσια ενός ενδεχομένως θερμού επεισοδίου? Είναι μέρος, όπως σας είπα, μια συνολική στρατηγική προσέγγιση του μουσουλμανικού κόσμου. Στην Τουρκία το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον είναι άμεσα συνδεδεμένα. Οι εσωτερικές διαμορφώσεις συνδέονται με το στρατηγικό περιβάλλον στην περιφέρειά της. Και γι' αυτό τον λόγο, όταν η Τουρκία κάνει κινήσεις ενίσχυσης της στρατηγικής της εικόνας ως ηγέτητα δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου, η Αγία Σοφιά είναι μια τέτοια κίνηση, είναι ακριβώς στο πλαίσιο της ανάληψης ηγετικής θέσης του μουσουλμανικού κόσμου. Ένα άλλο σκέλος είναι η προβολή ισχύως στο επιχειρησιακό σκέλος στη Λιβύη. Ένα άλλο σκέλος έχει να κάνει με την ήπια ισχύ σε άλλα επίπεδα, στον Κάφκασο, στη Μέση Ανατολή. Είναι ένα μάτι του παζλ, ενός συνολικού παζλ αναθεωρητισμού και ηγεμονικής τάσης Τουρκίας. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει όμως η Τουρκία? Μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Αυτό είναι ένα ερώτημα που προβληματίζει και ανησυχεί. Όσο της επιτρέπεται. Όσο της επιτρέπεται. Ξέρετε, εμείς είμαστε και σωστά οι εγγυητές της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε αυτοί που εκθιάζουμε και υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο. Αυτό όμως, για να επιβάλλουμε την εφαρμογή των διατάξεων του διεθνούς δικαίου, επιβάλλεται να έχουμε την ισχύ. Αυτή είναι η παρεξήγηση στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι στην διεθνή πολιτική τα έκνομα αποτελέσματα αποκαθίστανται μέσα από ένα μεσιανικό τρόπο, μέσα από ένα δικαστήριο. Μέσα από την πολιτική των κρατών και μέσα από την ισχύ υπάρχει διασφάλιση της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Αυτό πρέπει να επιδιώκουμε και εμείς. Δυστυχώς έχουμε οδηγηθεί σε μια έλλειψη στρατηγικής κουλτούρας τις τελευταίες δεκαετίες. Έχουμε οδηγηθεί σε ένα νομικισμό, σε μια νομολαγνία τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα.
και βλέπουμε από την άλλη η Τουρκία συνεχώς να αντιπαρατάσει μια συνταγμένη κοσμοθεωρία, μια συνταγμένη στρατηγική πρόταση, στην οποία εμείς παραμένουμε νέοι, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Πού είναι αλήθεια το ελληνικό στρατηγικό βάθος εντός πολλών εισαγωγικών? Ακούμε τον Νταβούτογλου να μιλάει για στρατηγικό βάθος. Τι είναι το στρατηγικό βάθος του Νταβούτογλου? Είναι οικονομία, είναι ιστορία, είναι πολιτισμός, είναι γλώσσα, είναι εθνοτικές καταβολές της Τουρκίας που μετατρέπονται στη σύγχρονη πραγματικότητα, σε συντελεστές ισχύος του τουρκικού κράτους. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Δεν μπορούμε εμείς να αντιπαρατάξουμε μια τέτοια αντίστοιχη πρόταση. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε τις εσωτερικές μας διαμορφώσεις με το στρατηγικό μας περιβάλλον και για να νομιμοποιήσουμε τη δική μας παρουσία, αλλά κυρίως για να απονομιμοποιήσουμε την παρουσία της Τουρκίας στην περιοχή. Κύριε Τρούλη, ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά. Αυτή τη στιγμή από αυτά που λέτε, τα οποία τα ακούμε με μεγάλη προσοχή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που πρέπει να προβληματίσει τη δική μας χώρα, τον Έλληνα πολίτη, είναι μία έλλειψη στρατηγικής που φαντάζομαι έχει να κάνει με μια πιο πιεστική διπλωματία ή αλλιώς με μια πιο ηχηρή φωνή που να μην έχει μόνο ελληνικό ή ελληνοκυπριακό χρώμα, να έχει και ευρωπαϊκό χρώμα, γιατί ναι μεν τις προηγούμενες ημέρες είδαμε αντιδράσεις από τη Γαλλία, αντιδράσεις από την Ιταλία, όμως αυτή τη στιγμή για όλο αυτό φαίνεται ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι αυτοί που κυρίως πλήττονται με δεδομένα όλα αυτά τα οποία έχουμε στην γειτονιά μας. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο. Πώς θα μπορούσε να κάνουμε αυτόν τον ελιγμό που θα μας φέρει μπροστά και θα αλλάξει και τη ρότα της ίδιας της ιστορίας που ήδη γράφεται με αυτήν την απόφαση στην Τουρκία? Σίγουρα, ασκώντας μια πιο ενεργητική, μια πιο δυναμική διπλωματία στο επίπεδο διεθνών συμμαχιών. Διεθνείς συμμαχίες οι οποίες να εδράζονται σε δεσμεύσεις, σε αμοιβές δεσμεύσεις, στη δεσμευτικότητα, στο commitment που λέμε στη στρατηγική. Mm-hmm. Δηλαδή, συγκλίνοντα συμφέροντα και στην αντίληψη απειλής με δρόντες οι οποίοι είναι εξ ορισμού αντιθετικοί προς την τουρκική παρουσία στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή. Σας έλεγα πριν ότι ο Κεμάλ λειτουργούσε σε μια συγκεκριμένη διεθνή συγκυρία. Τη συγκυρία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι αυτοκρατορίες έχουν καταληφθεί, έθνη κράτη είναι αυτά που αναδύονται, και είδε τη διάσωση της μουσουλμανικής ανθρωπολογίας της Μικράς Ασίας μόνο μέσα από αυτόν τον τρόπο. Αλλά σε μια δεδομένη συγκυρία άλλη θα έκανε ακριβώς ό,τι πράττει ο Ερντογάν σήμερα. Αυτή την άλλη συγκυρία την έχουμε σήμερα. Αυτή τη συγκυρία όπου η Τουρκία προσπαθεί μέσα από την ήπια ισχύ της να αποκτήσει επιρροή στον μουσουλμανικό κόσμο και να αναλάβει έναν ρόλο περιφερειακού τοποτηρητή για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες έχουν αποσύρει το επιχειρησιακό τους βάρος από την περιοχή. Αυτή, για να φτάσω στο ερώτημά σας, αυτή ακριβώς η στρατηγική της Τουρκίας είναι εξ ορισμού αντιθετική με δρόντες όπως η Γαλλία. Αυτούς τους δρόντες πρέπει να ανακαλύψουμε και να ευθυγραμμιστούμε στρατηγικά μαζί τους στη βάση αμοιβαίων συμφερόντων, δηλαδή στη βάση δεσμεύσεων, χωρίς φοβικότητα και χωρίς την κατευναστική λογική που μας διέπει τα τελευταία 20-30 χρόνια. Κύριε Τρούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τις τοποθετήσεις σας και για τη συζήτηση απόψε στο δελτίο μας. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.